Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Επιτροπή Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακού έκανε συζήτηση για τη μελέτη διαπλάτησης και ανάπλασης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου. Σήμερα ουσιαστικά συνεδριάζει, γίνεται μάλλον συνάντηση και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που είναι γνωμοδοτική, με μοναδικό θέμα την παρουσίαση από τη μελετήτρια της μελέτης για τη διαμόρφωση της Αγίου Δημητρίου. Κοντά μας έχουμε τη Μαρία Ανδρούτσου, Δήμαρχο του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρουσιάσατε σήμερα, κάνατε μία συζήτηση σχετικά με τη μελέτη για τη διαπλάτηση και την ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου. Ακούστηκαν πολλές φωνές και πολλές απόψεις. Mm-hmm. Παρουσιάσαμε ουσιαστικά την αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη, που με πρωτοβουλία του Δήμου μετέβαλε αρκετά σημεία της μελέτης που είχε εκπονηθεί από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να είναι στο πνεύμα της βιώσιμης κινητικότητας για την πόλη μας. Αυτό το έργο έχει εγκριθεί, δεν έχει ακόμα βρεθεί όμως ο τρόπος χρηματοδότησής του. Αυτό το έργο αρχικά είχε προενταχθεί σε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ στην προηγούμενη περίοδο της περιφέρειας, στο περιφερειακό πρόγραμμα. Διεκδικούμε την χρηματοδότησή του, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που γνωρίζουμε βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ μειωμένο, είτε από κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή από το περιφερειακό, από το ΠΕΠ Αττικής. Θεωρούμε ότι η διαμόρφωση της Αγίου Δημητρίου και η μετατροπή της σε έναν δρόμο που περπατιέται, που μπορεί να κυκλοφορήσει ο πεζός, ο εμποδιζόμενος, και να συμβάλλει και στη διατήρηση της κίνησης αγοραστικής, είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε και σαν Δήμος αλλά και σαν Περιφέρεια, γιατί είναι υπερτοπική σημασία. Με μία μελέτη που ανέθεσε η Νομαρχία, ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε στο Δήμο στις αρχές του 2011, η οποία μελέτη προέβλεπε στο μεγαλύτερο μέρος της Αγίου Δημητρίου, το σημαντικότερο μέρος εκεί που αναπτύσσεται και η αγορά, μετά την Άρη Βελιχιώτη, δύο λωρίδες καθόδου και δύο λωρίδες ανόδου με απαγόρευση στάθμευσης παρόδειας. Δεξιά και αριστερά. Μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Κουτσοβασίλης, επικεφαλής της παράταξης Μετέχω, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Το σημερινό έργο για το οποίο έγινε συζήτηση σχετικά με τη μελέτη αφορά την ανάπλαση και την διαπλάτηση της Αγίου Δημητρίου. Ποια προβλήματα καλείται να λύσει αυτό το έργο? Κοιτάξτε, η λεωφόρος Αγίου Δημητρίου είναι μια λεωφόρος η οποία συνδέει τη Δάφνη με τον λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχουμε πάρα πολλά καταστήματα στην περιοχή, έχουμε διερχόμενους που διαπερνούν αυτό το δρόμο. Ένας δύσκολος δρόμος που καλεί και ατυχήματα πολλά και πολλά περισσότερα προβλήματα, χρόνια τώρα. Με αυτή την ανάπλαση θέλουμε ουσιαστικά να διευκολύνουμε και τους πεζούς και αυτούς που θέλουν να αγοράσουν πράγματα και τους καταστηματάρχες φυσικά να αναπτύξουν την περιοχή τους. Θεωρείτε ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια και μετά τη δημιουργία αυτού του έργου? Κοιτάξτε, όπως ακούσαμε σήμερα τη μελέτη, γιατί δεν έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα, φαίνεται ότι έχουμε σε 2-3 σημεία αρκετά σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο και σημαντικό που εστιάζω εγώ είναι η ύπαρξη νησίδα στη μέση, όπου ουσιαστικά, εάν συμβεί κάποιο ατύχημα, μπλοκάρουν όλοι και η άνοδος και η κάθοδος. Το δεύτερο ότι είναι επικίνδυνο, γιατί δεν μπορούν να περάσουν άνθρωποι από τη μια μεριά στην άλλη. Πρέπει να έχουμε πολλά σημεία που θα μπορούν να περνάνε οι πεζοί. Η ύπαρξη πολλών σηματοδοτών σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά κάνει πολύ αργή την κίνηση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν και να έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα σε πάρα πολλά σημεία. Κάποια πράγματα θέλω να πω ότι πέρα την νησία. Σε κάποιο σημείο πριν την τρυπόλεως έχουμε πολύ μικρά πεζοδρόμια και ιδιοκτήσεις που έχουμε στα έξω. Υπάρχει πρόβλεψη τι θα συμβεί. Γι' αυτό θα υπάρχει. Θα ανοίξουμε πεζοδρόμια, θα πάνε προς τα μέσα, θα τα σπίτια. Τι θα γίνει ακριβώς εκεί? Και το χρονοδιάγραμμα νομίζω να απαντήσετε προηγουμένως. Από τη συζήτηση για τη μελέτη της διαπλάτησης και ανάπλασης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.